Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβινο, όπου σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Master League και το ματσάκι ανάμεσα σε Κουρκούτες και Golden State Warriors. Οι Κουρκούτες από τη μία χωρίς νίκη μέχρι στιγμής στη νέα σεζόν, μέτρουν δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές τους, ενώ από την άλλη κάτι αντίθετο συμβαίνει στην πλευρά των Golden State Warriors, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες και καμία ήττα. Τώρα γίνονται οι τελευταίες διαδικασίες για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο αρκετά καλές ομάδες. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Βεϊσάκης από τη μία, Καρούμπαλης, Νακόπουλος, Νικητάκης και Συρηγός. Ενώ από την άλλη για τους Golden State Warriors έχουμε Αντωνόπουλο, Μακρύ, Πατρινό, Σαράντι και Γιώβα στην αρχική πεντάδα. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ, το οποίο βγάζει νικητές τους Golden State Warriors. Πρώτη επίθεση για τους σημερινούς φιλοξενούμενους, αλλά είναι και άσχετη η προσπάθεια από τον Μακρύ. Καρούμπαλης μας έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια, άστοχη και η δεύτερη από τον Συρίγο. Ενώ θα έρθει και το πρώτο καλάθι για το 0-3. Για το 3-0, με συγχωρείτε. Για τρεις το σούτ από τον Σαράντι, ο οποίος θα απαντήσει για το 3-3. Με δύο τρίποντα ξεκινάει η σημερινή αναμέτρηση. Πήγαν ζεστές οι δύο ομάδες πίσω από τα 6-75. Με πλάτη τώρα ο Βεϊσάκης. Η μπάλα έφτασε στον Συρίγο, ο οποίος θα στόχισε, αλλά στην συνέχεια η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια των Golden State Warriors. Μακρύς. Πήρε ξανά. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Νικητάκης. Ανενόχλητος θα πάρει ένα σου τριών πόντων ο Γιώβας και θα το βάλει δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Golden State Warriors, οι οποίοι θα πάνε στο 3-6. Καρμπαλής τώρα θα κερδίσει το φάουλ για τους άσπρους. Πρώτο ομαδικό και για τους Golden State Warriors. Καρούμπαλης. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, 4-6. Κάνει τη δεύτερη. Μακρύς. Θα περάσει και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 4-8. Νικητάκης. Νακόπουλος αυτός στον Βεϊσάκη, του δίνει και πάλι εκείνος. Καρούμπαλης φτιάχνει λίγο χώρο, θα γίνει το λάθος από την πλευρά των άστρων. Εθνιδιασμός τώρα για τους Warriors, δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα η προσπάθεια του Πατρινού. Νικητάκης. Θα πάρει ένα σούτ εκτός ισορροπίας σε μια γρήγορη επίθεση. Επέλεξε να πάει εδώ Νικητάκης, ο οποίος ζήτησε και το φάουλ από τον ρέφερη. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. 2,5 λεπτά έχουν περάσει στην πρώτη περίοδο και το σκορ στο 4-8. Μακρύς. Πάει προς το καλάθι με φόρα ο Πατρινός και πάλι όμως δεν θα μπορέσει να πέσει παρά στο καλάθι. Κατοχή παραμένει στους Warriors, καθώς τελευταίος πρέπει να βρει και ο Συρίγος, όπως λέει ο ρέφερη.
τώρα το καταλαβαίνει ο παίκτης των γηπεδούχων. Τώρα συνειδητοποίησε τι έχει δοθεί. Γυρίζει και ευστοχή σε μια πολύ ωραία κίνηση ο Αντωνόπουλος, 4-10. Τακόπουλος. Έτσι με τον Νικητάκη προσποιείται για να βρει λίγο χώρο. Πάσα του δεν πέρασε, έχουμε ποδί. Είναι ο 14 τώρα για τους Κουρκούτες, αλλά η πάσα δεν πέρασε από την επαναφορά του Νακόπουλου. Μακρύς. Μπάλα στα αριστερά εκεί όπου είναι ο Γιώβας ανενόχλητος. Δεν είναι για το καλάθι. Προποθέσει ευνηδιασμό εδώ για τους Κουρκούτες και ο Νακόπουλος ξεχύθηκε στον ευνηδιασμό και ευστόχησε για το 6-10. Μακρύς αφήνει έξω, ο Γιώβας δίπλα του. Λέβει για το χέρι του Νακόπουλος, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. Παραφτάνει στον Μακρύ, θα βρεθεί στο έδαφος εκείνο, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι μας. Νακόπουλος τρομερή κίνηση, αλλά δεν μπήκε το καλάθι, κρίμα. Όπως και να έχει, ήταν πολύ ωραία η κίνηση του Νακόπουλου. Ο Νακόπουλος τώρα κερδίζει το φάουλ από τους φιλοξενούμενους. Αλλαγή για τους Κουρκούτες. Αγγελόπουλος περνάει στο μάτς. Νικητάκης θα καθίσει στον παγκό. Γιώβας βρήκε πολύ όμορφα τον Μακρύ και εκείνος θα τελειώσει την φάση. Δείχνει και τον συμπαίκτη του για την πολύ ωραία assist που του έδωσε. 6-12 πλέον το σκορ. 5-34 ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μεϊσάκης πήρε και εκτέλεσε αμέσως, δεν το έβαλε όμως. Γιώβας φεύγει μπροστά. Έχουμε μεταφορά της μπάλας λάθος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Καρούβαλης αφήνει στον Ακόπουλο. Κατεβάζει και είναι σιγά σιγά. Κάνει την κίνηση ο Αγγελόπουλος, παίρνει στα αριστερά, ζητάει ο Βεϊσάκης, προτιμάει να εκτελέσει ο Αγγελόπουλος. Επιθετικό rebound, πήδηξε ψηλότερα από όλους ο Συρίγος και ευστόχησε κιόλας για το 8-12. Αντωνόπουλος άφησε έξω τον Γιώβα. Πέρασε η πάσα του για τον Πατρινό, εκείνος έχει κάνει βήματα. Γιωργαντής και Νίκος Μητρόπουλος πέρασαν στο μάτς τώρα για τους φιλοξενούμενους. Νακόπουλος. Ο Αγγελόπουλος δεν βρήκε κάποια πάσα, προτίμησε να εκτελέσει για τρεις. Νακόπουλος εκεί στο follow. Μπάλα παραμένει στα χέρια των άστρων. Και πάλι Νακόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Αγγελόπουλος σε νέο σου τριών πόντων, ούτε αυτό. Πάει προς τα μέσα ο Ρίγος. Δεν καταφέρουν κάτι ούτε στην τρίτη προσπάθεια τους Κουρκούτες. Το 8-12 παραμένει. Γιωργαντής, όπηγε προσπάθειά του Νακόπουλος, πέρασε ενώ πήγαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Η πάσα δεν ήταν καλή, την κατάλαβαν και την έκοψαν οι Golden State Warriors. Μακρύς τώρα στην άλλη πλευρά, γύρω του μόνο άσπρες φανέλες, αλλά μπόρεσε να περάσει, δεν μπόρεσε όμως να πετύχει το καλάθι. Έκανε τα δύσκολα, το χάλασε στο εύκολο. Συρίγος. Σε κάτι τις επιλογές θα πάρει το σούτ από την ατέξη των Βολών. Θα γίνει και το κλέψιμο. Φαινασμένα τώρα ο Σαράτης. Εδώ και προσπάθειά του.
το 8-12 παραμένει από το πέρας των τελευταίων στιγμών. Αγγελόπουλος ούτε τώρα το ψάχνει το τρίποντο στις τελευταίες φάσεις, αλλά δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμής. Μακρύς, ο με συγχωρείτε Γεωργαντής, τώρα αυξήσει στο μακρύ. Κατάλαβε την πάσα ο Νακόπουλος, έκανε το κλέψιμο. Απέναντι στον μακρύ θα βρεθεί και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 10-12. Ακόμα ένας επιτυχημένος ευνηδιασμός από τον παίχτη των γηπεδούχων που φέρνει πλέον την ομάδα του στο μείον 2. Αστοχότος του τριών φόντων. Καρούβαλης. Μπάλα έξω, Αγγελόπουλος θα το πάρει και αυτό μέσα αυτή τη φορά. 13-12. Το έψαχνε στις προηγούμενες φάσεις ο Αγγελόπουλος, ήρθε η ώρα να το βάλει και να δώσει και το προβάδισμα στην ομάδα του. Μετρόπουλος γύρισε, σταμάτησε, εκτέλεσε μπροστά τον αντιπαλό του, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Τελευταία δύο λεπτά στην πρώτη περίοδο. Βεϊσάκης θα εκτελέσει από μέση απόσταση. Νακόπουλος φίλησε πολύ ψηλά, γιάψε ξανά στον Βεϊσάκη από την τρύπα, εκεί πέρασε η ασίστ και ο Βεϊσάκης έκανε το 15-12. Μακρύς του δίνει λίγο χώρο, πέρασε η πάσα και ήρθε και το καλάθι από τον Αντωνόπουλο για το 15-14. Ενώ έχουμε τώρα και την πρώτη διακοπή για το time out των γηπεδούχων. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από την διακοπή για το time out των Κουρκουτών. Το 15-14 το σκορ αυτή τη στιγμή. Συρίγος, πολύ καλή άμυνα από τον Αντωνόπουλο. Από τον Μητρόπουλο, με συγχωρείτε. 13 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Πήρε ο Αγγελόπουλος. Θα εκτελέσει από εκεί. Βρήκε σίδερο όμως. Γιώβας άφησε στον Γιωργαντή. Ωραία περιστροφή εκείνος. Πάσε ξανά στον Γιώβα. Αλλάζουν οι δυο τους τις πάσες. Τώρα Αντωνόπουλος. Γιωργαντής έχει βρεθεί στη γωνία. Έκανε βήματα όμως, νέο λάθος για τους πολεμιστές. 51 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Με τους Κουρκούτες να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους. Αυτό το μικρό προβάδισμα. Το ένας πόντου. Συρίγος παίζει με τον Βεϊσάκη. Αγγελόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Μπήκε και βγήκε μπάλα. Ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έφτασε απέναντι. Κύλησε η μπάλα στο Στεφάνι. Επιμένει όμως ο ίδιος. Ξανά δεν του κάνει το χαδερί. Δύο παρόμοιες φάσεις εδώ. Βεϊσάκης στα 9 δευτερόλεπτα. Κόντρα σε 2 θα στοχίσει, 5 δευτερόλεπτα για τους Warriors, δεν φαίνεται να βιάζεται. 2 δευτερόλεπτα, 1, θα πετάξει πάρα το κέντρο ο Γιωργαντής. Δεν θα καταλήξει κάπου όμως η συγκεκριμένη προσπάθεια και έτσι θα ανοίξει το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 15-14. Έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Με τους Κουρκούτες να έχουν το υπέρ της προβάδισμα με 15-14 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Από το 6-12 κατάφερε να κάνουν ένα σερί 9-0 η σημερινή γηπεδούχη. Θα βρεθούν στο 13-12 και από εκεί και πέρα δεν έχουν χάσει το τιμόνι από τα χέρια τους. Βεϊσάκης τώρα. Το φάουλ το έχει κάνει ο Γιωργαντής.
στη γραμμή. Ο Βεϊσάκης. Έχει 14 τώρα. Εκτελεί την δεύτερη, θα την χάσει. Παραμένει το σκορ στο 16-14. Κύριο Γιωργαντής, Μητρόπουλος, δεν πέρασε η πάσα του, παρενέβη. Ο Βεϊσάκης και έκοψε όμως, διορθώνουν οι Warriors και παραμένουν στην επίθεση. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Νίκο Μητρόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 16-16. Με αυτό το ανάποδο lay-up έφερε την ισοπαλία στο ματς. Νικητάκης στον Συρίγο. Αγγελόπουλος κολλημένος πάνω του αντιπαλός του. Τώρα του δίνει λίγο χώρο ο Μητρόπουλος. Αγγελόπουλος θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει για να το βάλει. 16-19. 19-16 προσχωρείτε. Συνδυασμός τους Warriors που δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Νικητάκη τώρα ρίχνει κάπως την ταχύτητα. Είναι στον Βεϊσάκη. Βεϊσάκη σταμάτησε την τρίπλα. Ξέξει στον Νικητάκη, του δίνει και πάλι εκείνη με μια ευθεία πάσα. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ιρονακόπουλος θα εκτελέσει για να προλάβει και το χρονόμετρο, αλλά είναι άστοχο το σούτ. Λίγο πίσω εκτέλεση από τον Γιώβα, δεν θα έρθει το τρίποντο. Επιθετικό rebound, αλλά άστοχη προσπάθεια του Μητρόπουλου. Είναι εκεί όμως ο Τάλιας για να σκοράρει 19-18. Και πάλι στον πόντο το μάτς. Αγγελόπουλος σε μια νέα εκτέλεση, αυτή τη φορά τον έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Ο Μητρόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος. Η κατοχή είναι για τους Warriors, όπως λένε οι διαιτητές. Δεν ακούμπησε ο Μητρόπουλος. 40% στο μάτς για τους Golden State Warriors. Τώρα θα πάρει και το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, ακόμα ένα εξαιρετικό rebound από τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, ο οποίος θα σκοράρει για το 19-20 μπροστά τώρα οι πολεμιστές. Συρίγος κάνει μεγάλη επιλογή, μόνο ακουπλωστεί για να κόψει προς το καλάθι. Εκείνος νόμιζε πως βρισκόταν στο τρίποντο και έτσι έγινε το λάθος. Μητρόπουλος έμεινε μόνος του, πήρε το τρίποντο. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα του καιρός εδώ. Ο Νίκος Μητρόπουλος 19-23 πλέον. Η απόσταση πλέον στους 4 πόντους υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έχουν πει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Αγγελόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Συρίγος είναι εκεί για να μαζέψει και πάλι Αγγελόπουλος. Κάνει το βήμα πίσω, επιμένει ο Αγγελόπουλος από τα 6.75. Ένα κούπλι σε ακόμα μια ανανέωση επίθεση. Συμπάλια στην αδύνατη πλευρά. Βεϊσάκης ξανά, ακόμα ένα τρίποντο από τους Κουρκούτες. Ούτε αυτό θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Τρία διαδοχικά άστοχα τρίποντα για τους άστοχους στην συγκεκριμένη φάση. 6.25 χρόνο, πολύ ωραία η πάσα. Ακόμα καλύτερη η εξέλιξη από τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο. 19-25 πλέον. Από το 19-16 έχουν κάνει ένα σερί 9-0 οι πολεμιστές το δεύτερο δεκάλεπτο. Και βρίσκονται αυτή την στιγμή στο σύν 6 που μπορεί να ανέβει, να αυξηθεί κι άλλο. Γιώβας. Μητρόπουλος, πολύ ψηλή πάσα για τον Τάλια, δεν θα γλιτώσει λάθος. Οι Warriors ενώ έχουμε και διακοπή για timeout.
5:47 πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Οι Golden State Warriors έχουν καταφέρει να πάνε τα 9 στο μάτς και προηγούνται αυτή τη στιγμή με 19-25. Μητσοτάκης πάσα κατέληξε στον αντίπαλό του. Πήρε ο Μακρύς τώρα για να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Δεν ήρθε το καλάθι από τον Σαράντη. Ενώ έχουμε τεχνική ποινή τώρα στον Νικητάκη, καθώς χτύπησε το πόδι του στο παρκέ την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο αντίπαλός του. Αυτά που τα έχεις διαλύτερα. Στη γραμμή είναι τώρα ο Σαράντης. Μέσα η πρώτη βολή. 19-26. Μία ήταν η βολή, με συγχωρείτε. Αυτός είχαμε τεχνική ποινή, δικό μου λάθος. Μητρόπουλος. Μπάλα έξω. Τρίποντη εκτέλεση, έστωση από τον Σαράντη. 19-29 πλέον. Οι Golden State Warriors στο συν 10. Νικητάκης. Έφτασε μπάλα στον Βεϊσάκη. Νακόπουλος παρολίγο να χάσει. Κράτησε όμως και έφτασε μέχρι μέσα για να τελειώσει καλά τη φάση. 21-29. Καλάθι μετά από πάρα πολύ ώρα για τους γηπεδούχους. Από το 19-16 έχουν να σκοράρουν οι Κουρκούτες. Τώρα θα το κάνει ο Νακόπουλος. Σαράντη θα πάρει ακόμα ένα σούτ. Αυτή τη φορά θα βρει σίδερο προσπάθειά του. Νακόπουλος μαζί στο rebound. Κράτη μπροστά τους Κουρκούτες, αφήνει στον Νικητάκη με το δεξί χέρι και θα στοχίσει όμως. Πυρό Μακρύς. Πέρασε από την πίεση του αντιπάλου του. Στέκεται για το ίσως των βολών, δεν θα το βάλει. Γρήγορες επιθέσεις από τις δύο πλευρές στις τελευταίες φάσεις. Αγγελόπουλος. Πυρός Ιρίγκος. Ενώ δυσκολεύτηκε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν ήρθε τώρα ούτε τώρα οι δύο πόντοι για τους άσπρους. Μητρόπουλος κλείνεται από τρεις. Βλέπετε πως τον έκλεισε η άμυνα των γηπεδούχων. Έχουμε τζάμπουλ. Το βελάκι δείχνει Κουρκούτες. Αγγελόπουλος θα σηκωθεί και σημαδεύει σωστά. Από το σπίτι του το βάλε. 24-29. Λίγο χώρο να το αφήσει το Αγγελόπουλο. Μπορεί να πυροβολήσει να πάσει στιγμή. Και το αποδείκνει για στη συγκεκριμένη φάση. Το μείον 5 πλέον. Οι Κουρκούτες. Τρίποντα τον Σαράντη. Δεν θα απαντήσει. Βεϊσάκη στον Νικητάκη, ζητάει μπροστά ο Νακόπουλος, πήρε. Δεν βγήκε συνεργασία με τον Συρίκο, έχει μείνει ξεχασμένος ο Μητρόπουλος στην άλλη πλευρά και με ένα εύκολο lay-up θα σκοράρει για το 24-31 ο Νίκος Μητρόπουλος. Αυτός έχουμε και τον Κωνσταντίνο στο σημερινό μάτς. 2:50 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Νικητάκης πήρε. Στα αριστερά θα σηκωθεί για τρεις. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Τάλια. Μητρόπουλος πέρασε, το σταμάτησε με φαουλ ο Αγγελόπουλος. Καρούμπαλες επιστρέφει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Εδώ η άμυνα από τον Νακόπουλο, ο οποίος έκλεψε. Και γίνεται και το φάουλ στη συνέχεια από τον Σαράντη. Νακόπουλος οργανώνει.
κάνει από τα δεξιά. Δεν θα πετύχει κάτι με αυτό το lay-up. Μπερδεύονται όμως οι Warriors. Δεν το πληρώνουν. Θα περάσει τώρα το κέντρο ο Μητρόπουλος. Να μην γίνει παρά μας αυτό το δευτερόλεπτο. Αλλά στη συνέχεια θα γίνει τελικά το λάθος. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Στακόπουλος. Αγγελόπουλος πήρε, πυροβόλησε, δεν το έβαλε όμως αυτή τη φορά. Μακρύς. Φεύγει γρήγορα μπροστά. Γύρισε το πόδι, νομίζω. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Στο εδαφός ο παίκτης των Warriors, πάμε για λίγο να διακόψουμε. Και επιστρέφουμε με την συνέχεια της δράσης. Ελπίζοντας να μην είναι κάτι το σοβαρό. Επιστρέψαμε για να συνεχιστεί το παιχνίδι μας. Ο Μακρύς έχει μείνει ο εκτός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευχή όλων να μην είναι κάτι το σοβαρό. Βεϊσάκης τώρα. Πέρασε η πάσα του Σιρίγου. Κατεβάζει ο Γιώβας και φτάνει μόνος του μέχρι το τέλος. Θα το χάσει, αλλά είναι εκεί ο Πατρινός για να διορθώσει την κατάσταση. 24-33. Γελόπουλος θα το πάρει το τρίποντο. Νακόπουλος έξω την rebound. Βγαζεί έξω εκεί όπου είναι ο Αγγελόπουλος, προσποιείται για να έχει καλύτερες προϋποθέσεις για σουτ. Δεν μπαίνει όμως ούτε τώρα. Γιώβας τον κυνηγάει εκεί να του κάνει τη ζωή δύσκολη ο Νακόπουλος. Και την πάσα για τον Μητρόπουλο. Και ήρθε για το καλάθι στην συνέχεια από τον Πατρινό και πάλι αυτός είναι που θα πάει την ομάδα του στο συνέντεκα τώρα. Με το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. 24-35. 31 δευτερόλεπτα ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Νακόπουλος έφτασε μέχρι μέσα, σκόραρε. Πήρε και το φάουλ. 26-35 με την εύστοχη προσπάθεια του Νακόπουλου, που είναι και στη γραμμή με δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Την χάνει ο Νακόπουλος, δεν είναι εκεί τη μάχη του. Πατρινός και Καρούμπαλης. Ο Τάλιας με συγχωρείτε και ο Καρούμπαλης. Η μπάλα τελικά παραμένει στους Κουρκούτες. Θα μείνει και μια επίθεση στην συνέχεια. Σε όποια ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της, Αγγελόπουλος θα στοχίσει από το τρίποντο. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Warriors, οι οποίοι όμως δεν θα τα αξιοποιήσουν όλα, καθώς έχει φύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Μητρόπουλος και θα σκοράρει για το 26-37. Νακόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα, θα κερδίσει το φάουλ, μετράει και είχε πάρει τα βήματα. Μετράει η προσπάθεια του. Δεν πήγε το καλάθι, αλλά θα πάει στην γραμμή των βολών, ο παίχτης των Κουρκουτών. Στα 2,5. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Νακόπουλος θα χάσει την πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα την βάλει. 27-37, μια μακρινή πάσα. Είναι εκεί ο Βεϊσάκης. Στο 1 δευτερόλεπτο δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Και κάπως έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 27-37. Μόλις μπήκαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο βρίσκει τους Golden State Warriors να προηγούνται με 10 πόντους, 27-37 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας, με τους πολεμιστές να κάνουν ένα πολύ ωραίο
πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους μέρους 12-23, έληξε η δεύτερη περίοδος. Και οι Warriors όχι απλά καταφέραν να επανακτήσουν το προβάδισμα, αλλά καταφέραν να χτίσουν και μια απόσταση τώρα, η οποία βρίσκεται στους 10 ποντούς. Ο Γονάκοπλος τώρα θα πάει στην γραμμή έπειτα από το πρώτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Αυτό όμως την πρώτη ευκαιρία. Χάνει και τη δεύτερη. Δεν έχει δώσει καλά γόστα από την γραμμή των βολών σήμερα ο Νακόπουλος. Γιώβας. Ψηλή πάσα έξυπνη για τον Αντωνόπουλο, ο οποίος όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα. Παρούμπαλης. Πυρός Ιρίγος. Για σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά και όμορφη παράλληλα, 29-37. Πολύ όμορφο καλάθι από τον παίκτη των γηπεδούχων, που ρίχνει τη διαφορά στο μονοψήφιο ξανά. Παίζει και πολύ καλή άμυνα τώρα. Η κατοχή όμως παραμένει στους φιλοξενούμενους. Τονόπουλος. Μπάλα πάει στον Γεωργάτη. Τονόπουλος θα στοχεί, δεύτερη ευκαιρία με τον Πατρινό για το 29-39. Ο Πατρινός, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις και στο τρίποντο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα για να πάει και πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Κάνει την ευκαιρία ο Καρούμπαλης να μειώσει. Η μπάλα παραμένει στους Κουρκούτες. Ο Ισάκης προσπίσει από τον Συρίγο, βρήκε μπάλα στο πόδι του όμως. Γιώβας. Αντιαθλητικό φάουλ καθώς απλώσα την κανονικά το χέρι του στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί από τον Νακόπουλο. Την επαναφορά ο Νικητάκης άφησε στον Νακόπουλο, εκείνος θα κατεβάσει. Μπάλα στον Νικητάκη. Τρίπλα πίσω από την πλάτη. Μένει πάνω του Γιωργαντής, πήγε για βοήθεια και ο Γιωργαντής, με συγχωρείτε, πήγε για βοήθεια στην άμυνα. Γιώβας εκτελέσει για τρεις, το χάσε. Μαζί στο Νικητάκης. Θα έρθει το καλάθι από τον παίκτη των Κουρκουτών. 31-39. Γιώβας κατεβάζει, έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον Συρίγο. Στο ματς έπεσε τους Αγγελόπουλους για τους άσπρους. Γιώβας. Γιωργαντής. Φύγει ξανά στον Γιώβα. Σημαδεύει εκείνος, αλλά αστοχή. Νακόπουλος. Πήρε ο Αγγελόπουλος. Νικητάκης την κίνηση από τον Νακόπουλο. Πάει ο Βεϊσάκης να του δώσει το σκριν. Πήρε τώρα ο Αγγελόπουλος. Σηκώθηκε. Δεν μπήκε το καλάθι, μάζεψε ο Σαράντης. Γιώβας αναλάβει να οργανώσει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Πέρασε και αυτή την μπάλα στο καλάθι ο Πατρινός. 31-41. Και πάλι ο ίδιος δίνει τη λύση κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Και πάει την διαφορά και πάλι σε διψηφιό. Νικητάκης. Νακόπουλο πάει στην αδύνατη πλευρά εκεί όπου ήταν ο Βεϊσάκης. Αγγελόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως, στο βάζει. 34-41. Έξι και 20 ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
Γιώβας. Καθόλου καλή πάσα από τον Πατρινό. Κυνηγούν την μπάλα Νικητάκης και Γιώβας. Ο Νικητάκης βγαίνει νικητής και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 36-41. Διαφορά πέφτει τώρα στους 5 πόντους. Πατρινός, πολύ ωραία η πάσα του. Την εκμεταλλεύεται ο Αντωνόπουλος για το 36-43. Κόπουλος παίρνει έξω. Πλησιάζει ο Νικητάκης. Δεν μπορεί να σκοράρει, ο ίδιος όμως μαζεύει. Αγγελόπουλος χωρίς κανέναν πάνω του και δεν είναι να τον αφήνεις μόνο του, όπως είπαμε και νωρίτερα. 39-43. Ακόμα ένα τρίποδο του Αγγελόπουλου στο τρίτο δεκάλεπτο. Παίρνει τη διαφορά πλέον στους 4 πόντους. Πατρινός, κερδισμένο φάουλ για τον παίκτη των Warriors. Ο Καρούμπαλης το κάνει. Ενώ ο Σύριγος επιστρέφει στο μάτς για να πάρει τη θέση του Νικητάκη, ενώ από την άλλη έχουμε αλλαγή και για τους πολεμιστές. Στο μάτς πέρασε ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος. Πατρινός τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Κάνει την πρώτη. Θέλει και την δεύτερη τώρα ο Πατρινός, 39-44. Κακόπουλος. Αλλιάμενα από τον Γιωργαντή. Κακόπουλος κρατάει και θα σηκωθεί τώρα για τρεις. Θα βρεθεί στο έδαφος καθώς έπεσε πάνω του άτσαλα ο Γιωργαντής και του δίνει δικαίωμα για τρεις βολές τώρα. Ήταν και το τρίτο ομαδικό. Τον φιλοξενούμενο στο τρίτο δεκάλεπτο. Νακόπουλος συνεχίζει να είναι άστοχος από την γραμμή. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα την χάσει και αυτή. Έχει ακόμα μια βολή να εκτελέσει. Έξω και αυτή 0 στους 3. Από τον Ακόπουλο δεν πήραν κάτι. Από τη συγκεκριμένη φάση οι Κουρκούτες. 39-44 παρέμεινε. Γιωργαντής σταμάτησε την πάσα. Και πάλι στην επαναφορά η άσπρη. Ακόπουλος δεν κάνει ούτε τώρα. Δεν κάνουν ούτε τώρα καλή επαναφορά οι Κουρκούτες. Και δίνουν δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να βγουν στον εμφυλιασμό, όμως ο Γιώβας αστόχησε. Αγγελόπουλος, άστον Ακόπουλο. Πυροσυρίγος εκτός Ευρωπίας αστόχησε. Τον Ακόπουλος είναι εκεί για να σκοράρει, 41-44. Στο τρίποντο πλέον πλησιάζουν οι Κουρκούτες. Νονόπουλος με πλάτη. Ζήσε και πήρε ο Γιωργαντής, Μητρόπουλος τώρα. Κατάλαβε την πάσα ο Συρίγος. Ευκαιρία για τους Κουρκούτες να πλησιάσουν κι άλλο. Με τρίποντο μπορούν να αναφέρουν και το μάτς θέησα. Και μπροστά ο Αντωνόπουλος, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα, το οποίο λύθηκε. Στην γραμμή ο Γιωργαντής, η βολή θα εκτελεστεί μετά το time out, το σκορ στο 41-44. Γιωργαντής λοιπόν στην γραμμή. Θα μπει μέσα η πρώτη βολή, 41-45. Mm-hmm.
έξω η δεύτερη, μάλιστα ο Βεϊσάκης και θα χάσει το rebound. Νακόπουλος. Νακόπουλος κρατάει. Τώρα παίζει με τον Συρίγκο, ο οποίος έκοψε προς τα μέσα. Νακόπουλος πήγε στο Θεό και πήρε το επιθετικό rebound. Βεϊτσάκης το πρώτο του τρίποδο σήμερα, δεν θα βρει στόχο. Γιώβας έφυγε στον ευθυδιασμό και σκόραρε. 41-47. Στράτη και τα χειροκροτήματα και τα μπράβο από τον πάγκο του Γιώβας για την πολύ καλή προσπάθειά του. Συρίγκος από την άλλη πάει με φόρα και κερδίζει το φάουλ και τις δύο βολές. Τέσσερα τα ομαδικά τώρα από την πλευρά των Golden State Warriors. Τρία ομαδικά υπενθυμίζω για τους κουρκούτες. Έτσι η πρώτη βολή. Θα βάλει τη δεύτερη. 42-47. Γιώβας, Μητρόπουλος, έχει δύο μπροστά του γι' αυτό. Πάσαρε αμέσως. Γιώβας από πολύ μακριά, δεν είναι καλό το σουτ. Νακόπουλος θέλει να φύγει μπροστά και αφήνει ωραία στο Συρίγκο και σκοράρει εκείνος αφού έχει κερδίσει πρώτα το φάουλ από τον Γεωργαντή. Πολύ ωραία εδώ εξελίχθηκε ο εθνιδιασμός για τους κουρκούτες. Τρομερή και η ασίστ του Νακόπουλου, ο οποίος έφτασε κοντά, φάνηκε ότι μπορεί να πήγαινε και ο ίδιος να εκτελέσει. Όμως την κατάλληλη στιγμή πέρασε στον Συρίγκο, ο οποίος τώρα έχει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Θα την εκμεταλλευτεί και αυτή, 45-47 πλέον η απόσταση στους δύο πόντους. 2 και 30 ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Βεϊσάκης έκλεψε. Που μπερδεύτηκε και έκλεισε ο Σαράντης. Παλέξε στην Καρούβαλη. Πάσα του δεν είναι καλή. 3 με 2 αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Warriors. Θα στοχίσει αρχικά όπως ο Νίκος Μητρόπουλος, είναι και όμως ο Κωνσταντίνος. Για το 45-49. Νακόπουλος πήρε την προσπάθεια, έβαλε το καλάθι και κέρδισε και το φάουλ. Σαράντα εφτά, 49. Μια βολή τώρα για τον Νακόπουλο. Θα την βάλει για το 48-49. Σε απόσταση αναπνοής οι κουρκούτες τώρα. Σχεδόν 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ωραία, απέφυγε τον Αγγελόπουλο. Οι μάχες εκεί βγάζουν νικητή και πάλι τον Πεστόν Warriors. Νίκος Μητρόπουλος πιέστηκε ασφυκτικά και έκανε το λάθος. Φωνές τώρα από τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, ο οποίος βρισκόταν αμαρκάριστο στα δεξιά του με το συμπαίκτης του. Ρούμπαλης από κοντά, δεν είναι καλό το τελείωμα. Γιώβας. Στον Μητρόπουλο του δίνει χώρο ο Αγγελόπουλος. Δεν τον εκμεταλλευτεί όμως. Αγγελόπουλος πέρασε. Τώρα σταματάει, περιμένει στην παίκτη του η τάπα. Από τον Μητρόπουλο, αλλά έχει υπάρξει φάουλ. Σύμφωνα με τον ρέφερι. Αγγελόπουλος θα πάει στη γραμμή. Δικαίωμα για τρεις βόλες τώρα από τον Αγγελόπουλο. Μέσα η πρώτη. 49-49. Yeah.
Αγγελόπουλος τώρα στην δεύτερη. Βάζει και την δεύτερη, 50-49 πλέον. Οι Κουρκούτες ανακτούν το προβάδισμα τους. Τρεις στις τρεις από τον Αγγελόπουλο, αλάνθαστο για το 51-49. Λόβας, πήρε ο Μητρόπουλος, δύο πάνω του. Βρήκε όμως την πάσα για τον Αντωνόπουλο, ο οποίος έκανε μια τρομερή προσπάθεια και στον Μπεϊσάκη. Και συνέχεια κέρδισε και το φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο για τους άσπρους. 42 δευτερόλεπτα, πάτησε γραμμή όμως ο Σαράντη στην επαναφορά του. Και έτσι οι Warriors κάνουν ένα φτηνό δώρο τώρα στους αντιπάλους τους. Έχουμε το time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Συνέχεια πετά από το time out των Warriors, 36 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, 51-49, το προβάδισμα στα χέρια των Κουρκουτών. Επέμεινε και δικαιώθηκε ο Σύριγος, 53-49. Το συν 4 πλέον η σημερινή γηπεδούχη. 14 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Golden State Warriors. Μητρόπουλος πάσαρε στον Αντωνόπουλο, κέρδισε το φάουλ εκείνος και σκόραρε κιόλας. 53-51. Πήγε με πολύ δύναμη ο Αντωνόπουλος στη φάση. Και τώρα είναι ήδη στημένος στην γραμμή των βολών για την συμπληρωματική βολή. Λάδιας τώρα στο μάτς για τους Κουρκούτες, για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Πατάει επαρκή ο Λαδιάς, ο οποίος τώρα πριν λίγο εμφανίστηκε στο γήπεδο. Μέσα και η βολή από τον Αντωνόπουλο, 53-52. 5,8 τώρα ξεκινάει η επίθεση. Νακόπουλος, δεν είναι καθόλου καλού το σουτ. Και έτσι ολοκληρώνεται και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να γράφει 53-52 υπέρ των Κουρκουτών. Τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. Πάρω λίγο να γίνει το κλέψιμο από τον Αντωνόπουλο. Πολύ λίγο πιο μπροστά τώρα θα γίνει η επαναφορά. Λαδιάς πήρε το σκόρ, υπενθυμίζω, στο 53-52. Στο φινάλε της τρίτης περίοδου οι Κουρκούτες έκαναν την ανατροπή, ενώ ο Λαδιάς τώρα θα πετύχει τους πρώτους του πόντους για το 55-52. Θα είναι η αισθητική παρουσία του στο σημερινό μάτς. Και ο Λαδιάς, ο οποίος μπαίνει στην εξίσωση. Αντωνόπουλος, τον έχει αγκαλιάσει ο Συρίγος. Πρώτο μαδικό για τους γηπεδούχους. Ο Αντωνόπουλος άφησε στον Ιώβα, ο οποίος πέρασε, εκτέλεσε, πήγε με τη βοήθεια του απλό, δεν το έβαλε, ούτε ο Μητρόπουλος μέσα. Μπόρεσε να πετύχει κάτι ωραία, πάσα του για τον Αντωνόπουλο και έρχεται τελικά το καλάθι για το 55-54. Λαδιάς άρχισε στον Συρίγο. Αντωνόπουλος τον πιέζει, Συρίγος πέρασε και σκόραρε. 57-54. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι με κολλημένο τον Αντωνόπουλο πάνω από το παίκτη των Κουρκουτών. Βρήκε τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σαράντης για τρεις, τεκτελεί. 57-57. Ο μάτς ξανά στην ισοπαλία. Νακόπουλος, Συρίγος, δεν έρχεται η απάντηση από τους Κουρκούτες. Ενώ η μπάλα καταλήγει και εκτός γραμμών. Γιώβας
το derby καλά κρατεί εδώ στο Κάρβουνο. Ο Μητρόπουλος γύρισε, έχει πατήσει γράμμη όμως, η κατοχή αλλάζει χεριά. Βλαδιάς τώρα οργανώνει. Για συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του, κάνει την κίνηση ο Αγγελόπουλος στα δεξιά. Προσποιείται, εκτελεί μετά την προσποίηση. Δεν μπαίνει το καλάθι, ο Μητρόπουλος μάζεψε και παίζει τώρα με τον Γιώβα. Σε επιλογή μπροστά τον έτερο Μητρόπουλο. Αλλά παραμένει στους Warriors. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος τον Γιώβα, ζητάει ξανά και παίρνει. Του δίνει λίγο χώρο ο Αγγελόπουλος, 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Γιώβα στα 6, θα το επιχειρήσει από εκεί. Νακόπουλος τώρα πέρασε, 2 με 2 μπροστά. Νακόπουλος πάει μόνος του και πολύ καλά κάνει. 59-57. Γενικά ο Νακόπουλος είναι ένας παίκτης που αν βρει λίγο χώρο θα τον εκμεταλλευτεί σίγουρα. Θα απαιτήσει και στην συγκεκριμένη φάση. Είναι ο Γιώργος τώρα και το φάουλ από τον Λαβιά, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Σαντίνος Μητρόπουλος πήγε στην επαναφορά. Ψάχνει συμπαίκτη, ζητάει κινήσεις. Ο Αντωνόπουλος τον μπροστά του και πήγε μπάλα. Κατοχή για τους Κουρκούτες. Το 99-57 υπενθυμίζω το σκορ, 7 και 20 ακόμα για το φινάλι του μάτς. Λαβιάς στέκεται, σημαδεύει, δεν εκτελεί εύστοχα όμως. Ο μας καθάρισε, προστάτησε και την μπάλα. Δεν έχει πέρασει ακόμα το κέντρο, η πίεση συνεχίζει από την πλευρά των Κουρκουτών και φέρνει αποτέλεσμα. Νακόπουλος, υπάρχει μια γρήγορη επίθεση, κερδίζει κάτι. Μακρινή πάσα κόπηκε κι αυτή. Κατοχή παραμένει στους Warriors, ηρεμία ζητάει ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ηρεμία ζητάνε και από τον πάγκο των Κουρκουτών από την άλλη πλευρά. Στα τελευταία τώρα λεπτά, κάθε φάση, κάθε επιλογή θα παίξει σημαντικό ρόλο, ενώ εδώ θα έχουμε ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πάτησε γραμμή ο Αντωνόπουλος. Βαϊσάκης αφήνει στον Αγγελόπουλο. Ψάχνει λίγο χώρο εκείνο και αν έχει το πάρει το σουτ. Δεν είναι καλό όμως, ο Έρμπολ κατέληξε την προσπάθειά του. Ενώ και ο Νακόπουλος συνέχεια δεν μπόρεσε να προλάβει. Το 59-57 δεν άλλαξε. Νονόπουλος. Μπάλα στον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, ο οποίος θα το πάρει το σουτ και το βάζει με τη βοήθεια του ταμπλό. 59-60. Οι Golden State Warriors τώρα περνούν και πάλι μπροστά. Νακόπουλος στάσε τον Αγγελόπουλο. Κρατάει εκείνος. Μπροστά του έχει τον Μητρόπουλο. Βεϊσάκης πήρε και παίρνει μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Μητρόπουλος στο rebound φεύγει μπροστά. Ο Γιωργαντής δεν προλαβαίνει όμως, καθώς είναι πάρα πολύ δυνατή. Υπάστε του συμπαίκτη του. Έχασαν εδώ μια πολύ μεγάλη ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να βρουν ένα καλάθι στον εφημεριασμό. Ο Ισάκης, αφού δεν βρήκε την πάσα, προτίμησε να εκτελέσει. Συρίγος τώρα πήρε, πάει με φόρα προς τα μέσα, λίγο έλειξε να πετύχει το καλάθι. Κέρδισε όμως το φάουλ. Και έχουμε και time out. Συρίγος χάνει την πρώτη βολή. Έτσι δεν αλλάζει το 59-60, τώρα έχει ευκαιρία για την ισοφάριση.
Ευχαριστώ όμως ούτε ισοφάρισε, καθώς χάθηκε και η δεύτερη βολή από τον Συρίγο. Το 59-60 παραμένει. Γιώβας. Μητρόπουλος αφήνει έξω. Αντωνόπουλος πήγε για την πάσα νομίζω, αλλά όπως και να έχει κόπηκε η προσπάθεια από τον Συρίγο. Νακόπουλος αφήνει στον Λαδιά. Από μέση απόσταση εκείνος θα το βάλει. 61-60. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μεξάκης δεν προλάβε. Παρά παραμένει στους μαύρους. Μητρόπουλος. Πάει προς τα μέσα, στέκεται. Αλλά στοχή. Νακόπουλος δεν παίρνει από τον Μητρόπουλα. Εκείνος δεν προλάβαινε την μπάλα για να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Στα 21 δευτερόλεπτα τώρα ο χρόνος επίσης των Κουρκουτών. Δηλαδή αφήνει για να περάσει το κέντρο. Είναι η χερμιχέρι στον Ακόπουλο. Αγγελόπουλος τώρα. Βγαίνει πάνω του Γιωργαντής. Για 3. Είναι το σουτ νομίζω. Έχει γίνει και το φάουλ από τον Γιωργαντή. 3 βολές τώρα για τον Αγγελόπουλο. Αυτός θα πάει τώρα στην γραμμή επίτα από το δεύτερο ομαδικό των Golden State Warriors, ενώ στο μάτς περνάει ο Πατρινός για τους φιλοξενούμενους, ενώ γίνεται τώρα και μια προσπάθεια για να σκουπιστεί το παρκέ. Υπερθυμίζω το σκορ στο 61-60. Σε ένα μάτι το οποίο είχαμε αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα. Δείχνουν σήμερα πόσο το θέλουν και οι δύο ομάδες. Καθώς, όπως είπα και στην αρχή, πρόκειται για δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Μπορεί οι Κουρκούτες να μην έχουν βρει ακόμα την πρώτη τους νίκη στην νέα σεζόν, αλλά αυτό δεν τους κάνει αδύναμη ομάδα. Ενώ από την άλλη, οι Golden State Warriors έχουν αποδείξει την δυναμική τους αφού είναι αίτητη μέχρι στιγμής σε αυτή τη νέα φετινή προσπάθεια. 63-60 τώρα. Γελόπουλος έχει και μια ακόμα βόλη να εκτελέσει, θα την βάλει και αυτή. Και το σκορ στο 64-60. Έχετε από τις 3 εύστοχες βολές του Αγγελόπουλου. Μητρόπουλος. Πέρασε από την πίεση του Βεϊσάκη και σκόραρε. 64-62. Παλεύει από την άλλη πλευρά ο Λαδιάς. Δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Μητρόπουλος κάνει τις τρίπλες. Πιέζει τα σφιχτικά από τον Ακόπουλο. Βρήκε τον Αντωνόπουλο. Η πίεση συνεχίζεται από την πλευρά των Κουρκουτών. Πατρινός στη γωνία. Απέναντί του ο Βεϊσάκης. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους Άσπρους. Δύο φάουλ υπενθυμίζω μέχρι στιγμής για τους πολεμιστές. Μπάλα έφτασε στον Πατρινό. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Από τον Λαδιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Λαδιάς το έχει κάνει. Στην επαναφορά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κύριο Αντωνόπουλος. Και σκόραρε μπροστά από τον Ακόπουλο. 64 όλα. Το ματς και πάλι στην ισοπαλία. Μία από τις πολλές σήμερα. 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Δεύτερη ευκαιρία του Συρίγου. Δεν έρχεται όμως το καλάθι. Ενώ συνέχεια διορθώνουν
Οι γηπεδούχοι μάχες εκεί κοντά στην ρακέτα των Warriors. Και έχουμε και φάουλ. Στην γραμμή τώρα θα πάει ο Αντωνόπουλος. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Αντωνόπουλος θα βάλει την πρώτη. 64-65. Μέσα και η δεύτερη. 64-66. Πεϊσάκης. Με το δεξί χέρι αστοχή. Αγγελόπουλος για τρεις από την κορυφή, δεν το βάζει. Πήραν το rebound και φεύγουν μπροστά τώρα οι Warriors. Πατρινός, καθαρή άμυνα τον Συρίγκο. Αλλά έχουμε και τραυματισμό από την πλευρά των Κουρκουτών. Τώρα σταματάει το παιχνίδι. Ο Συρίγκος δείχνει να έχει χτυπήσει. Παραμένει στο έδαφος από την άλλη πλευρά. Πάμε να διακόψουμε για λίγο για να δούμε τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του Συρίγκου. Ο Σύργος δεν μπορεί να συνεχίσει το μάτς. Σταραχή τώρα στον πάγκο. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Το σκορ υπενθυμίζω στο 64-66 υπέρ των Golden State Warriors, 2-37. Για το φινάλι της αναμέτρησης της Αγγελόπουλης για να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν τα καταφέρνει. Γιώβας. Πήρε ο Πατρινός, έφτασε κοντά. Δεν πέτυχε το καλάθι, πήρε ο Λαβιάς. Φεύγει μπροστά γρήγορα ο Νακόπουλος. Τον βρήκε ο Λαβιάς και σκόραρε εκείνος. 66 όλα. Και πάλι στο παιχνίδι, το παιχνίδι στην ισοπαλία. Γιώβας. Μετά κινήσει από τους συμπαίκτες του. Φαουλ μακριά από την μπάλα τώρα από τον Νικητάκη. Έχουμε βολές για τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος τώρα εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει. 66-67. Τώρα για την δεύτερη. Την χάνει. Την μπάλα που θα καταλήξει στα χέρια του Νακόπουλου. Το σύν ένα. Τη φιλοξενούμενη. Νικητάκης αφήνει στον Νακόπουλο. Εκεί μπάλα στον Λαδιά, ο οποίος θα περάσει. Εκεί είναι χαμηλά το φάουλ. Είναι και το τρίτο. Τον Warriors, οι οποίοι έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν στα τελευταία 1:45. Νακόπουλος στην επαναφορά. Παλεύθερος στον Βεϊσάκη, Λαδιά στην κορυφή. Πέρασε από τον Γιώβα. Θα κοπεί όμως από τον Αντωνόπουλο. Γιώβας τώρα. Απέναντι από τον Νικητάκη, τον αποφεύγει ωραία, δεν το βάζει όμως. Οι τέσσερις παίκτες των Warriors έχουν μείνει πίσω στην αμυνά τους. Ο Λαδιάς όμως βρέθηκε εκεί για να σκοράρει και να βάλει μπροστά την ομάδα του 68-67. Πατρινός, 1:20 ακόμα. Γιώβας. Γιώβας κάνει το βήμα πίσω. Πέρασε η πάση στον Αντωνόπουλο και σκοράρε εκείνος. 68-69. Και έχουμε και time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Thank you.
Επιστρέψαμε εδώ το time out και ενώ πλησιάζουμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, 68-69 το σκορ. Τρομερό φινάλε. Προμηνύεται Λαδιάς. Θα βάζει εκεί κόντρα στον Μητρόπουλο, ο οποίος θα τον κόψει. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των άσπρων. Νακόπουλος στην επαναφορά, 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Κουρκουτών. Μικητάκης πάει κοντά, βρήκε την πάσα για τον Ακόπουλο και σκόραρε εκείνος. 70-69. Μπροστά οι Κουρκούτες τώρα, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πήρε ο Πατρινός, έμεινε μόνος του και σκόραρε και εκείνος. 70-71. Σειρά των Warriors να περάσουν μπροστά. Λαδιάς πήρε. Τηλίπασε και τον Βεϊσάκη. Πέρασε η πάσα από τρία άτομα, Ανακόπουλος ξανά. 72-71, τρομερή εξέλιξη στο μάτι. Εναλλαγές στο σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά στο παιχνίδι. 26,9 ακόμα για το τέλος και καμία από τις δύο ομάδες δεν λέει να παραδοθεί. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. ...26,9 στο ρολόι, θα μείνουν σχεδόν 3 δευτερόλεπτα. Για ακόμα μία επίθεση στην συνέχεια να εξαντληθούν όλα τα δευτερόλεπτα τώρα από τους Warriors. 72-71, οι Κουρκούτες έχουν το προβάδισμα. Γιώβας, Μητρόπουλος, πήρε ο Αντωνόπουλος και κέρδισε το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Ζήσε και αντιαθλητικό παίκτη των φιλοξενούμενων. Απλά εκδοθεί το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Αντωνόπουλος σε δύο πάρα πολύ καθοριστικές βολές για το σημερινό μάτς. Μέσα η πρώτη. 72-72. Το παιχνίδι στην ισοπαλία, δεύτερη προσπάθεια από τον Αντωνόπουλο. Θα την βάλει και αυτή. Αλάνθαστος σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζευγάρι βολών. Ο Αντωνόπουλος δίνει το προβάδισμα πλέον στην ομάδα του. Με 72-73, 13,9 τώρα στο ρολόι. Και οι Κουρκούτες έχουν καλές time out για να σχεδιάσουν την τελευταία τους επίθεση. Από μπροστά θα ξεκινήσει η επίθεση των γηπεδούχων, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 1. Συν 1 για τους Warriors, 72-73 το σκορ, 13,9 για το φινάλε. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το μάτς. Νακόπουλος πήρε. Έχουν ένα φαουλ να δώσουν οι Warriors, θα το κάνουν τώρα στον Λαδιά. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό των φιλοξενούμενων. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα ζητάνε πετσέτα για να σκουπιστεί το παρκέ εκεί που προσγείωσε ο Λαδιάς. Και τώρα πάει η πετσέτα σε εκείνο το σημείο. 72-73. Δεν έχω παράπονο, σήμερα έχουμε δει ματσάρα. Όπως και να το κάνουμε. Οι δύο ομάδες όποια για να πάρει την νίκη σήμερα τα έχουν δώσει όλα. Μια μήνυση συσκέψη τώρα από τους παίκτες των Κουρκουτών. Γελόπουλος στην επαναφορά, μπροστά του ο Μητρόπουλος. Πήρε ο Νακόπουλος στα 8 δευτερόλεπτα. Αγγελόπουλος στα 6, σε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν μπαίνει το καλάθι. Νακόπουλος στο follow, σκοράρει. 74-73. Δύο δευτερόλεπτα, Γιώβας πίσω από το κέντρο. Δεν θα μπει το καλάθι και έτσι οι Κουρκούτες είναι εκείνοι που θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στην φετινή σεζόν. Θα πάνε στο 1-2, ενώ από την άλλη Golden State Warriors θα γνωρίσουν την πρώτη τους ήττα και θα πέσουν στο 2-1. Τρομερό φινάλε, τρομερό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Αυτά λοιπόν από το Κάρβουνο, Κουρκούτες, Golden State Warriors, 74-73.